το Υπουργείο Μεταφορών και τη διοίκηση της ΣΤΑΣΗ να πάρει πίσω την επίταξη και επιστράτευση των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΗ. Το εργατικό κίνημα θα είναι παρόν σε όλες αυτές τις μάχες συντεταγμένα. Είχαμε απεργία, την οποία ήρθαν 10 μήνες να πιάσουν ποιους, να χτυπήσουν ποιους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αποδείξαμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες, ότι είχαμε απεργία, δεν είμαστε σε πόλεμο. Αυτοί χάσαν τον έλεγχο. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, δεν θα σταματήσουμε. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε απεργία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαμαρτυρίας, όπως και αυτή σήμερα. Εγώ προσωπικά δεν έχω δεχτεί την επιστράτευση και τους προκαλώ να με απολύσουν. Φιλάκι, μας επιστράτευσαν. Μπήκανε μέσα με ένα τζαμπουκά. Εμένα με στριμώξανε γιατί λένε κάτι παπαγαλάκια παραμύθια. Με στριμώξανε στα κτηριακά και με είχαν συλλάβει. Δεν με αφήνανε να πάρω ανάσα για να μην βγω στην πύλη. Λοιπόν, δεν μας νικήσανε. Εμείς είμαστε νικητές. Τους εξαναγκάσαμε να κάνουν το λάθος. Και το λάθος που κάνανε ήταν να μας επιστρατεύσουν και να ενωθούμε μαζί σας. Είμαστε τώρα μια γροθιά όλοι. Και τους αποδείξαμε και θα τους αποδείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος. Αυτή δεν πρέπει να σταματήσουμε. Είναι ο πραγματικός αγώνας. Μόνο όταν βγούμε στον αγώνα όλοι μαζί, συντονισμένα, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, τότε και μόνο τότε μπορούμε να νικήσουμε. Αυτά τα νούμερα που οδηγούνται τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Προχθές είχαμε την επιστράτευση των απεργών του μετρό. Προχθές είχαμε την επίθεση των ΜΑΤ στους κατοίκους που διαδηλώνουν ενάντια στα διόδια στο Αιγίνιο. Πρέπει να τα έχουμε στην καθημερινή μας ατζέντα και να τα παλεύουμε κάθε μέρα. Αλλιώς τα πράγματα είναι δεδομένα ότι θα ξαναγυρίσουν πολύ πίσω σε εποχές που όπως έχουμε γράψει δεν θέλουμε να τις θυμόμαστε.